Κύριε Πρόεδρε, καλώς ήρθατε στην Αθήνα. Ξέρετε να είσαι κανένα άλλο μήκο και Αθήνα. Και επιτρέψτε μου καταρχάς με την έναρξη του Ραμαζανιού να σας ευχηθώ Ραμαδάν Καρίμ. واسمحوا لي ان اسالك حضور شهر رمضان المبارك ان اهنئكم رمضان كريم. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μας δίνεται η δυνατότητα να συναντηθούμε λίγες μέρες μετά την επίσκεψή μου στη Λιβύη. وأسعد بسعادة بالغة لأننا نتقابل مرة أخرى بعد مرور بضعة أيام من زيارتي إلى ليبيا. Για να επαναβεβαιώσουμε ότι οι ελληνολιβικές σχέσεις μετά από κάποιες περιόδους δυσκολίας βρίσκονται στην αρχή μιας πολύ γόνιμης και παραγωγικής περίοδος. لكي نؤكد مرة أخرى أن العلاقات الليبية-اليونانية سوف تستمر بعد فترة من مواجهة بعض الصعاب وهي الآن في أرض خصبة ومثمرة. Θέλω να γνωρίζετε ότι η Ελλάδα θα σταθεί δίπλα σε εσάς και στον λιβικό λαό στο δύσκολο έργο σας να ανασυγκροτήσετε την πατρίδα. وأود أن تعلموا سيادة الرئيس أن اليونان سوف تقف بجانبكم بجانب ليبيا بجانب الشعب الليبي في هذا العمل الشاق لإعادة تعمير ليبيا. Να οδηγήσετε τη χώρα σε εκλογές στο τέλος του έτους, έτσι ώστε οι ίδιοι οι πολίτες της Λιβύης να πάρουν την τύχη της χώρας στα χέρια της. وأن تقود بلدكم إلى إجراء الانتخابات في نهاية هذا العام حتى يتسنى للليبيين أنفسهم أن يأخذوا بمسار وزمام الأمور في أيديهم. Όπως είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και στη Λιβύη, απαραίτητη προϋπόθεση γι' αυτό είναι να αποχωρήσουν όλα τα συναστρατεύματα από τη Λιβύη. وكانت لدينا الفرصة أن نتحدث في هذا الشأن في أثناء زيارتي إلى ليبيا، والشرط الأساسي لكي يتحقق ذلك هو انسحاب كامل لكافة القوات الأجنبية من ليبيا. Χαιρετίζω την πρόθεση τη δικιά σας αλλά και του Πρωθυπουργού της Λιβύης, η χώρα σας να συζητήσει με την Ελλάδα κρίσιμα ζητήματα όπως η οριοθέτηση των θαλασσιών ζώνων. وإنني أحيي النية التي وردت عن فخامتكم وعن السيد رئيس الوزراء الليبي أن تتحدث ليبيا مع اليونان في كافة الشؤون والقضايا الهامة مثل ترسيم الحدود البحرية. Η Ελλάδα, και κλείνω με αυτό, είναι φίλη χώρα από τη Λιβύη. Ο ελληνικός λαός είναι φίλος λαός της Λιβύης. Οι σχέσεις μας χάνονται στα βάθη των αιώνων και θέλω να γνωρίζετε ότι στην Ελλάδα η Λιβύη θα έχει πάντα έναν σταθερό φίλο και σύμμαχο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε η όμορφη αλλά δοκιμασμένη χώρα σας να ξαναβρει το δρόμο προς τη σταθερότητα και την ευημερία. وأود أن أؤكد لسيادتكم أن اليونان دولة صديقة إلى ليبيا، الشعب اليوناني دولة شعب صديق إلى الشعب الليبي، وطبعا المواصل ما بين البلدين والشعبين تعود إلى التاريخ القديم، وأود أن تعلموا أن اليونان كانت وسوف تكون الحليف الثابت والأساسي لليبيا داخل الاتحاد الأوروبي وسوف تكون الصديق للشعب الليبي. Ακόμα μια φορά, καλώς ορίσατε στην Αθήνα, καλώς ήρθατε στην Ελλάδα, μια πόλη, μια χώρα την οποία ξέρω και αγαπάτε πολύ. ومرة أخرى أرحب بكم في أثينا، أرحب بكم في اليونان، وأعلم جيدا أنكم تحبون كثيرا اليونان. أهلاً وسهلاً. في الحقيقة أشكر السيد رئيس الوزراء على هذه الكلمات الطيبة، وكما قال في نهاية الحديث بأنني فعلاً أنا صديق لليونان وأحب هذه المدينة، وأعتبر أن هذه الزيارة هي زيارة لهذه المدينة وللشعب اليوناني الصديق الذي رأينا منه كل معاملة طيبة، وإلى الرئيسة اليونان مرة أخرى وكذلك السيد رئيس الوزراء في Στην πραγματικότητα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον
κύριο Πρωθυπουργό, για τα καλά του λόγια και θέλω να ξεκινήσω από την τελευταία φράση. Πράγματι, είμαι φίλος της Ελλάδας, πράγματι αγαπάω αυτή την πόλη και αγαπάω αυτή την χώρα και αγαπάω αυτόν τον λαό, από τον οποίο δεν έχουμε δει παρά μόνο κάθε καλή συμπεριφορά. Και βέβαια θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Πρόεδρο της Ελλάδας, τον κύριο Πρωθυπουργό της Ελλάδας, που εκπροσωπούν αυτόν τον φίλο ελληνικό λαό. في الحقيقة هذه العلاقات التاريخية بيننا وبين اليونان بأكثر من 20 عام هي علاقات خاصة دائما نتطلع بها تكون دائما في الأفضل، ونحب أن نؤكد على أن هذه العلاقات كدولة جارة وكذلك التاريخ المشترك والمدن المغربية الموجودة والتاريخ المغربي الموجود في ليبيا الذي نعتبره أن أكبر دولة فيها من العوامل المشتركة في التاريخ هي ليبيا بالنسبة لليونان، أن هذا شيء عظيم بأن نكون نحن أقرب شعبين وأقرب دولتين إلى بعض. Βέβαια, οι σχέσεις μας, σχέσεις των δύο λαών μας, είναι ξεχωριστές σχέσεις, είναι ιδιαίτερες σχέσεις, χάνονται στα βάθη των αιώνων, πλέον των 2.000 ετών, και αδειμονούμε και ευελπιστούμε να βελτιωθούν, ιδιαίτερα με την γείτονα χώρα, την Ελλάδα, με την οποία μας συνδέουν άρρηκτοι ιστορικοί δεσμοί, έχοντας υπόψη ότι οι περισσότερες ελληνικές πόλεις βρίσκονται στην Λιβύη, οπότε η μεγαλύτερη ελληνική ιστορία, η κοινή ελληνική ιστορία είναι ανάμεσα στην χώρα μου, τη Λιβύη και την Ελλάδα. Έχουμε λοιπόν κοινή ιστορία. Και αν επίσης το τάριχ, πρέπει να ξέρουμε ότι η βοσία στη Δέλφη για τους Ιουνανίους القدامى أن أذهبوا إلى ليبيا مرتين حتى جاءوا إلى ليبيا وأنشأوا المدن الثلاث في برقة في شرق ليبيا، وإن هذا دليل على أن العلاقات ربما تكون حتى ليست بمحض الصدفة بل هي علاقات لها جذور روحانية وتاريخية. Θέλω να επισημάνω το τι έγινε και με το μαντίο των Δελφών. Είχε βγει ένας χρησμός από το μαντίο των Δελφών, οπότε έγινε δύο φορές η επίσκεψη της Λιβύης. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε την ίδρυση τριών μεγάλων αποικιών στην περιοχή της Μπάρκα, στην Ανατολική Λιβύη. Οπότε θέλω να πω ότι αυτές οι σχέσεις δεν δημιουργήθηκαν μόνο πάνω σε ένα υλικό υπόβαθρο, αλλά έχοντας υπόψη και το χρησμό του μαντίου, μπορώ να πω ότι έχουν πνευματικό υπόβαθρο επίσης. نحن حريصين على صداقتنا بالاتحاد الأوروبي، والذي كنت دائما أعمل بأن تكون اليونان هي البوابة لهذا الاتحاد، وعلاقاتنا بأغلب الدول نؤكد فيها دائما على حرصنا على أن تكون العلاقات مع الاتحاد الأوروبي علاقات مميزة وألا تشوبها شائبة في الماضي، وأن نستطيع أن نطور العلاقات، وبالتالي لابد علينا كذلك بعلاقاتنا باليونان أن نفتح أفق جديدة للتعاون المشترك في كل الأصعدة، وإذا كان هناك أي مشاكل لابد علينا أن نتحاور فيها حتى نصل إلى نقاط اتفاق، فنحن أقرب إلى أن نتفق مع بعضنا أكثر من أن نختلف. Πάντα ενδιαφερόμαστε για την φιλία μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και πάντα κύριο μέλημά μας ήταν η Ελλάδα να καταστεί η πύλη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φροντίζουμε για την εξέλιξη των σχέσεων, φροντίζουμε για το άνοιγμα νέων οριζόντων στις σχέσεις, ιδιαίτερα στις σχέσεις με την Ελλάδα. Και αν κάποια στιγμή αυτές οι σχέσεις πέρασαν από κάποιες δύσκολες στιγμές, αυτό μπορεί να επιληθεί μέσω από έναν διάλογο και προσωπικά πιστεύω ότι τα κοινά σημεία που μας ενώνουν θα μας βοηθήσουν ούτως ώστε να ανταπεξέλθουμε οποιασδήποτε μη συμφωνίες. Όταν ήμουν σαφίρ,
الحقيقة دعمت وجود شركات لبنانية في ليبيا وعلى رأسها شركة ميتينيس في تنفيذ مشروع الكهرباء في مدينة حمص، وكنت حريص دائما على أن تتواجد الشركات اليونانية في ليبيا وأن تكون لها حصة أسوة بكل الدول المجاورة والإقليمية، وهذا الأمر سوف يكون مفيد بالنسبة لنا وبالنسبة للحكومة. فالشراكة الاقتصادية مهمة، ويأمن كما قلت عندما جاء السيد رئيس الوزراء إلى ليبيا أن نسرع في التواصل ما بين الحكومتين في وفود مشتركة حتى نتمكن من زيادة هذا التعاون الاقتصادي. Όταν ήμουν πρέσβης εδώ στην Αθήνα, φρόντισα να αυξηθεί το ποσοστό παρουσίας των ελληνικών εταιριών στη χώρα μου, έχοντας υπόψη και το έργο που είχε αναλάβει η εταιρεία Μυτιλινέως στον τομέα του ηλεκτρισμού. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η σύσφυξη της οικονομικής εταιρικής σχέσης και όπως είπε ο εξωφόρατος κύριος Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής του στην Λιβύη, οφείλουμε και πρέπει να επισπεύσουμε αυτή τη σύσφυξη της οικονομικής συνεργασίας και να συγκροτήσουμε κοινές αντιπροσωπείες και αποστολές μεταξύ μας. وهناك أيضا التعاون الثقافي الذي هو له جذور تاريخية، لابد أن نزيد في هذا التعاون. نحن طبعا نريد أن نشكر الحكومة اليونانية على فتحها السفارة في طرابلس والقنصلية في بنغازي، وهذا يدل على حرص اليونان أن تكون هناك علاقات جيدة، وهي كذلك داعمة للحكومة الجديدة والمجلس الرئاسي خلال هذه الفترة. هذه الخطوات هي خطوات جديدة. Επισημαίνω επίσης τις κοινές ιστορικές ρίζες που μπορούν να οθήσουν και να προωθήσουν την πολιτιστική ή διαπολιτιστική συνεργασία μεταξύ μας. Επ' ευκαιρία, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω την Ελλάδα για την επαναλειτουργία, το άνοιγμα της πρεσβείας στην Τρίπολη και την επαναλειτουργία του Γενικού Προξενείου στη Βενγκάζη. Αυτό στην πραγματικότητα αντανακλά την επιθυμία της Ελλάδας να στηρίξει τη Λιβύη, να στηρίξει την νέα κυβέρνηση της Λιβύης στην πορεία της. واليونان مدت يدها لهذه ليبيا ولمساعدة ليبيا، وكان هذا الأمر واضح خلال هذه الفترة، ونحن أيضا جئنا اليوم حتى نمد يدنا لكل الشراكات الممكنة بيننا وبين اليونان في جميع المجالات وجميع الحصيلة. Η Ελλάδα έχει τίνει την χείρα βοηθείας προς την Λιβύη και αυτό ήταν ξεκάθαρο μέχρι τώρα. Και η επίσκεψή μου σήμερα είναι μια αντανάκλαση, έκφραση της εκ μέρους μας επιθυμίας να υπάρχει συνεργασία με την Ελλάδα σε όλους τους τομείς και σε όλα τα πεδία. Για παράδειγμα, ένας από τους τομείς είναι ο τομέας της υγείας, όπου η Ελλάδα διακρίνεται για την τεχνογνωσία και την εμπειρία που έχει αποκτήσει, καθώς επίσης και σε άλλους τομείς που μπορούμε να συζητήσουμε. كمجلس رئاسي فإننا دائما نؤكد على أن ليبيا لابد أن تكون دولة مستقلة لا يتدخل أحد فيها، ونحن دائما مع أن يخرج كل الخروج كل الميليشيات من ليبيا في أقرب فرصة، وهذا ما يجعلنا دائما نتحدث مع الجميع حتى نتمكن من إعادة السيادة الليبية كما كانت. هي بيسكيبسي موليبون είναι και μία πρόσκληση στις ελληνικές επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν στη Λιβύη, έχοντας υπόψη την σταθερότητα που βιώνει αυτή τη στιγμή η χώρα. Θα μου επιτρέψετε, αναφερόμενος στο θέμα της κυριαρχίας της χώρας μου, από τη στιγμή που είμαστε νέα κυβέρνηση, νέο Προεδρικό Συμβούλιο, που φροντίζουμε στην εξασφάλιση αυτής της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας, θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια, αφού η κυριαρχία συνδέεται
με την απόλυτη και ολοκληρωμένη αποχώρηση όλων των πολιτοφυλακών από την χώρα μου και σε αυτό το θέμα έχουμε συζητήσει με διάφορες πλευρές για την εκπλήρωση αυτού του στόχου να αποχωρήσουν οι πολιτοφυλακές από την Λιβύη. أريد أن أؤكد على حرصنا على الدعم الدولي عن طريق الأمم المتحدة وكذلك دعم الاتحاد الأوروبي والتي تستطيع لبنان أن تدعم في هذا الاتجاه حتى نتمكن من استقرار والانتخابات في نهاية العام وخروج كل المرتزقة من ليبيا. Τέλος, θέλω να επισημάνω την σημασία της διεθνούς στήριξης από τα Ηνωμένα Έθνη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ελπίζουμε η Ελλάδα να συνεχίσει τη στήριξη σε όλα τα διεθνή φόρα προκειμένου να καταστεί δυνατό η διεξαγωγή των εκλογών στο τέλος του χρόνου προκειμένου να αποχωρήσουν και να απομακρυνθούν όλοι οι μισθοφόροι αυτή τη στιγμή που υπάρχουν στην χώρα. Ευχαριστώ.